Λοιπόν, έχουμε κατάληψη σε κάποια σχολεία της πόλης σήμερα και του νομού ευρύτερα. Λίγα σχολεία ευτυχώς και από ό,τι ενημερώθηκα πριν από λίγο από τους διευθυντές των σχολείων, οι καταλήψεις έχουν λήξει. Από αύριο δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε καταλήψεις. Είναι λίγα τα σχολεία. Θέλω να πω όμως το εξής. Κατανοούμε την ανάγκη των νέων για να αναδείξουν την αγωνιστικότητά τους και την αντιδραστικότητά τους κάποιες φορές. Όμως αυτό πρέπει να γίνεται με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Πρέπει να γίνεται με τα σχολεία ανοιχτά. Τα σχολεία είναι χώρος έκφρασης, τα σχολεία είναι χώρος ανταλλαγής απόψεων, τα σχολεία είναι χώρος ελευθερίας και κοινωνικοποίησης και νομίζω ότι μέσα από το χώρο του σχολείου, στα πλαίσια μαθημάτων, στα πλαίσια δράσεων, στα πλαίσια των διαδικασιών που υπάρχουν στα σχολεία, μπορούν να αναδείξουν όλα εκείνα εκεί, όλες εκείνες εκεί οι σπουδαίες ιδέες που οι νέοι μας έχουν ανάγκη να αναδείξουν. Θα έλεγα λοιπόν να συνεχίσουν να είναι επαναστάτες στις ιδέες τους, να συνεχίσουν να είναι καινοτόμοι και προοδευτικοί, όμως αυτό να το κάνουν μέσα από τις διαδικασίες του σχολείου, γιατί εκεί μπορούν να κερδίσουν αυτά που θέλουν να κερδίσουν. Πόσα σχολεία είναι υποκατάληψη? Ήταν 4 σχολεία υποκατάληψη σήμερα. Τα 2 ήταν περιφερειακά σχολεία, εκτός της πόλης δηλαδή, και τα 2 εντός της πόλης. Αλλά έχουμε τη διαβεβαίωση από τους διευθυντές του σχολείου που μιλήσαμε πριν από λίγο ότι η κατάληψη έχει λήξει. Τα παιδιά έδωσαν τα αιτήματά τους, έτσι και αυτά τα αιτήματα βέβαια μεταφέρθηκαν σε εμάς. Και υπόσχονται ότι από αύριο θα σταματήσουν την κατάληψη. Τα αιτήματα βεβαίως πολλές φορές έχουν να κάνουν είτε με προβλήματα κτηριακά, είτε με προβλήματα που αφορούν νόμους όμως, οι οποίοι θα πρέπει να αλλάξουν οι νόμοι για να μην ισχύουν αυτά που ζητάνε τα παιδιά. Σε κάποιες περιπτώσεις, τέλος πάντων, είναι κάποια αιτήματα που μπορεί να έχουν μια λογική, έτσι, όπως ας πούμε, αν σε κάποια περίπτωση δεν έχει γίνει μια διαδικασία που προβλέπεται να γίνει έγκαιρα, σε αυτό θα είχαν δίκιο τα παιδιά, έτσι. Συνήθως όμως, ξαναλέω, τα αιτήματα έχουν να κάνουν με τα προηγούμενα θέματα που σας είπα. Σας φάνηκαν όμως κάποια αιτήματα που σας στείλαν και παράλογα ή περίεργα, γιατί είχαμε κάτι ένα περιστατικό? Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε και τέτοια φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω τώρα γενικότερα έτσι τη διαδικασία αυτή και να πω ότι είναι μια διαδικασία η οποία είναι, ας πούμε, προσβλητική για κάποιους. Δεν θα πω λοιπόν πολλές φορές τα αστεία αιτήματα που ακούμε. Θα μείνω σε αυτά που πιθανόν να έχουν κάποιες αξίες, αρκεί να διεκδικούνται, ξαναλέω, με τον σωστό τρόπο. Να ρωτήσω κάτι.